Το επιμελητήριο δεν πρέπει να έχει απλό συμβουλευτικό ρόλο, αλλά να έχει παρεμβατικό ρόλο και να καθορίζει τις εξελίξεις, τονίζει μεταξύ άλλων ο Χάρης Μαυράκης, επικεφαλής του Συνδυασμού Αναπτυξιακή Δύναμη, που θα διεκδικήσει τις εκλογές του επιμελητήριου Αργολίδας. Έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής του Συνδυασμού Αναπτυξιακή Δύναμη, ένας πολύ καλός συνδυασμός. Έχουμε μια μεγάλη ανανέωση σε υποψηφίους και σε ηλικία, αλλά και νέους σε ιδέες, σε προτάσεις. Οι καιροί είναι δύσκολοι και χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να ζουν τα σημερινά προβλήματα και να μπορούμε να παράγουμε λύσεις για τα σημερινά προβλήματα. Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από ανθρώπους? Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από 30 συνεργάτες. Ούτως ή άλλως το επιμελητήριο έχει 21 έδρες, δηλαδή ο πλειοψηφών συνδυασμός που πιστεύουμε ότι θα είμαστε εμείς. Υπολογίζουμε ότι θα πάρουμε 12, 13, 14 το πολύ έδρες. Και βέβαια η κλασική λογική, η οποία λέει ότι θα πρέπει να έχουμε τους διπλούς υποψηφίους από όσες είναι οι έδρες για τις οποίες στοχεύουμε να πάμε. Σε μια εποχή η πολιτική για τους πολιτικούς είναι δύσκολη καιρή, θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός που δεν έχει κάποια έτσι πολιτική χρειά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι η καιρή δεν είναι δύσκολη για τους πολιτικούς. Η καιρή είναι δύσκολη για τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, γενικά τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους αγοράς. Αυτό που κυρίως αυτή τη στιγμή πάσχει είναι η ίδια η αγορά. Δεν λειτουργεί. Έχουν πέσει τζίρι των επιχειρήσεων, έχουν ανέβει υποχρεώσεις, έχουν συνεχώς καινούρια, να μην πω χαράτσια, να πω έκτακτες εισφορές, επιπλέον πληρωμές, αύξηση της ΔΕΗ, χιλιάδες τέτοια προβλήματα. Η καιρή λοιπόν είναι δύσκολη για εμάς, για τους βιοτέχνες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και μάλιστα τα μικρομεσαία, αν θέλετε, σχήματα, μικρομεσαία μαγαζιά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Και με λίγα λόγια, το επιμελητήριο μπορεί να παίξει το ρόλο του για την λύση των προβλημάτων που έχουν. Εμείς θεωρούμε ότι το επιμελητήριο έχει να παίξει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και αυτή είναι και, αν θέλετε, μία από τις διαφορές μας με τον απερχόμενο πρόεδρο, ο οποίος ήθελε, και την ομάδα του βεβαίως, ψηφοδελτίο του, ο οποίος ήθελε, και θέλανε και όλοι, το επιμελητήριο να έχει έναν συμβουλευτικό ρόλο. Για μας αυτό δεν φτάνει. Το επιμελητήριο πρέπει να έχει έναν ισχυρά παρεμβατικό λόγο και να παρεμβαίνει στο οικονομικό γίγνεσθε και στις οικονομικές εξελίξεις. Και να σας πω ακόμα και κάτι, θα πρέπει να δρομολογεί και ορισμένες εξελίξεις. Όπως παραδείγματος χάρη μπορούμε να αναπτυχθούμε, στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το πετύχουμε βέβαια, συνεργαζόμενοι μεταξύ μας, στον τόπο μας, στην Αργολίδα, στην επαρχία Άργους, επαρχία Ναυπλίου, επαρχία Ερμιονίδος, και να παράγουμε προστιθέμενη αξία εμείς οι ίδιοι. Οι καιροί, όπως ξέρετε και όπως έχει γίνει κατανοητό, που έρχονταν προγράμματα εγκρινόμενα από την Αθήνα, από τις Βρυξέλλες κτλ. Κύριε Τασόπουλε, έχει τελειώσει αυτό το καλαμπούρι. Θα μπορέσουμε μόνοι μας να συνεργαστούμε και να βγάλουμε προστιθέμενη αξία μέσα από συνέργειες δικές μας. Και υπάρχουν πολλές ιδέες, θα δείτε μερικές από αυτές και στην ανακοίνωση του συνδυασμού την επίσημη και θα δείτε και στο πρόγραμμά μας.